Να, ναι, μα είναι για πρώτη. Τραχανά! Και τι λέει? Τραχανάς! Ότι προσωπικά όσο με αφορά, όταν χρειάστηκε να αντικαταστήσω το αυτοκίνητο μου, γιατί είχα μείνει στον δρόμο και κινδύνευα η επιβίωση μου, έπρεπε να κάνω δάνειο. Για να αγοράσετε ένα... Για να αγοράσω το αυτοκίνητο. Γιατί η ζωή του βουλευτή προϋποθέτει κάποιες υποχρεώσεις. Σίγουρα. Έχει οικογένειες που ζούμε 1.000 ευρώ. Σωστά. Θέλουμε το βουλευτή μας να έχει ποιότητα ζωής 1.000 ευρώ, να τον κάνουμε και να αποφασίσουμε. Διότι ένας βουλευτής, μια γυναίκα βουλευτής πρέπει να πάει κομμωτήριο, πρέπει να... Ναι, μα είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να έχει μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Αξιοπρεπή εμφάνιση. Είναι μέσα στις προϋποθέσεις. Δεν μπορείς να εκπροσωπείς τον λαό και να μην είσαι, να είσαι αξιοπρεπή. Θα ζητήσει το παιδί σου κάτι και να μην μπορείς έστω να το συντηρήσεις. Έστω τα παπούτσια του, τα ρούχα του. Πούλα πάω να το πω εγώ. Μείωση ύψους 10% του επιδόματος φιλοξενίας που παραχωρείται. Του διευθυντές κοιμάτων και πρέσβων. Πώς συντάσσονται υπέρ αυτής της τροπολογίας? 3 υπέρ. Εναντίον. 52. Αποχές. Καμία. Με 52 ψήφους εναντίον και 3 υπέρ, η τροπολογία αυτή δεν εγκρίνεται. Τρίτη. Κοίτατε εισήγηση για διαγραφή της σημείωσης 17.3 στον πρώτο πίνακα. Αφορά το κατά αποκοπή με επίδομα τηλεφώνου που αποδίδεται σε διευθυντές σημείωτων υπηρεσιών με πάγιο μισθών 65.315 ευρώ το χρόνο ή με κλίμακες 15.16, καθώς και σε άλλους διευθυντές με κλίμακα α15 κλπ. Μάλιστα. Συγχωρία. Πώς συντάσσονται υπέρ αυτής της τροπολογίας? 3 υπέρ. Εναντίον. 52. Αποχές. Τίποτε. Με 52 ψήφους εναντίον και 3 υπέρ, η τροπολογία αυτή δεν εγκρίνεται. Η επόμενη θέση. Κεφάλαιο όλα, επίδομα παραστάσεως.